Αρνός, άσκηση 3. Να βρεθεί η παράγωγος, λέει, των πεπλεγμένων συναρτήσεων, έτσι. Πεπλεγμένων. Ή αν θέλετε στην σύγχρονη γλώσσα, στη δημοτική, των πλεγμένων συναρτήσεων. Το ίδιο πράγμα είναι. Πρώτο ερώτημα. Α είναι χ επί ψ τρίτης, μείον 3 χ τετράγωνο, ίσον χ ψ και 5. Και δεύτερο ερώτημα, έχει στη χ ψ και τα λοιπά. Κοιτάξτε, τι λέμε πεπλεγμένη ή πλεγμένη συνάρτηση. Μία πλεγμένη συνάρτηση ουσιαστικά, ξέρετε τι θα είναι. Θα είναι μία έκφραση, μία, θέλετε, παράσταση των χ, ψ ή εφ του χ, ψ ίσο με το 0. Δηλαδή θα έχω εγώ σε μία σχέση, σε μία εξίσωση, εντάξει, ανακατεμένα τα χ και ψ. Ωραία. Θα πούμε κάποια στοιχεία από το θεώρημα ύπαρξης, αν θέλετε, ή επίλυσης των μεμπλεγμένων συναρτήσεων. Τι λέει αυτό? Λέει ότι ουσιαστικά εδώ πάνω εσύ έχεις τη συνάρτηση ή αυτοχή του ψ. Εσύ μπορείς να ορίσεις το ψ να είναι συνάρτηση του χ, ωραία, έτσι να το θεωρήσεις, κάτω από κάποιες προϋποθέσεις. Τι, εάν σε κάποιο σημείο που θα πάρεις εσύ χ0, ψ0, εσύ πάρει ένα σημείο εδώ πέρα, έτσι, και σε αυτό το σημείο στην ουσία η f ικανοποιείται, δηλαδή η f του χ0, ψ0 κάνει με το 0 αφενός, και αφετέρου, ξέρετε, η παράγωγος της f, ποια η παράγωγος? Η παράγωγος της F, ωραία, η παράγωγος της F ως προς τι? Ως προς ψ, στη θέση χ0, ψ0, έτσι, είναι διάφορη του μηδενός. Ωραία. Και μιας και αναφέραμε αυτά, είναι, θα λέγα, η ευκαιρία εμείς να δώσουμε μία άλλη έκφραση, έναν άλλο τύπο που θα μας δίνει τις παραγωγούς. Ποιος είναι ο τύπος? Εάν πάρουμε την σχέση 1 της πεπλεγμένης συνάρτησης και την διαφορήσουμε, όταν διαφορούμε τι παίρνουμε? Παίρνουμε την παράγωγο της F, τη μερική, έτσι, την F ως προς ψ, δηλαδή παραγωγίζω εγώ την F ως προς ψ επί το D ψ, συν την παράγωγο της F ως προς χ επί D χ, να μας κάνει αυτό το 0. Δηλαδή παίρνω το, θα έλεγα, το ολικό διαφορικό, διαφορίζω το ολικό διαφορικό. Μερική παράγωγος δε ψ, μερική παράγωγος ως προς χ, δε χ με το 0. Από αυτή τη σχέση τώρα, αν πάμε και λύσουμε, τι θα προκύψει? Θα προκύψει ότι το δε ψ προς δε χ, που στην ουσία είναι η παράγωγος της ψ ως προς χ, έτσι είναι, για να το γράψουμε εδώ σωστά, το οποίο είναι πόσο, η παράγωγος ψ τόνος της χ, θα ισούται με κλάσμα όπου πάνω θα έχουμε τι? Το FH, την παράγωγο της F ως προς χ, και κάτω θα έχουμε την παράγωγο της F ως προς ψ. Αλλά και με ένα μείον μπροστά. Μείον. Λοιπόν, πάμε τώρα με την πρώτη άσκηση εδώ πάνω που έχουμε εμείς. Εάν πάμε σε εφαρμογή αυτού του τύπου εδώ πάνω, του τύπου που αναφέραμε, τι θα έχουμε εμείς? Θα έχουμε την F του χ, ψ, την F του χ, ψ, να μας κάνει πόσο? Ίσον με χ ψ τρίτης, έτσι, μείον 3 χ τετράγωνο, ωραία, μείον χ ψ, μείον 5, ίσον με το 0. Μία έκφραση των χ ψ, μια παράσταση των χ ψ, έτσι, και αυτή η παράσταση, αν θέλετε, είναι μια πλεγμένη συνάρτηση όπου το ψ, έτσι, θεωρείται, εκλαμβάνεται ότι είναι συνάρτηση του χ. Με λίγα λόγια, εμείς πάμε και βάζουμε τη μέση στο χ και από εκεί και πέρα πάει και βγαίνει το ψ του χ. Πολύ σωστά. Πάμε τώρα να υπολογίσουμε την παράγωγο μέσα από αυτόν τον τύπο, έτσι. Για να την υπολογίσουμε μέσα από αυτόν τον τύπο την παράγωγο, πώς θα μας κάνει? Θα έχουμε η παράγωγος της F ως προς χ, παράδειγμα, θα ισούται πόσο? Ως προς χ, δηλαδή παραγωγίζω με μεταβλητή μου το χ. Μου κάνει ψ τρίτης εδώ, άρα θα γίνει ψ τρίτης, ωραία. Μείον το 3 χ τετράγωνο μας κάνει μείον 6 χ, σωστά, και μείον ψ, γιατί η παράγωγος του χ επί ψ, το ψ είναι σταθερό, η παράγωγος του χ μου κάνει 1. Επίσης, αν πάμε και παραγωγήσουμε την F με μεταβλητή το ψ, ως προς ψ που λέμε, μερική παράγωγος, θα μας κάνει πόσο? Το χ είναι σταθερή, 3 ψ τετράγωνο, άρα θα γίνει 3 χ ψ τετράγωνο, σωστά, 0 από εδώ, και από εδώ μας κάνει πόσο? Ως προς ψ μείον χ. Έτσι λοιπόν θα βγει και θα είναι η παράγωγος της συνάρτησης, δηλαδή η, να τη γράψουμε εδώ κάτω στη γωνία, έτσι, η ψ
τόνο στη σχή θα είναι το κλάσμα που θα έχει μείον. Αριθμητή θα έχει την παράγωγο ως προς χ, δηλαδή ψ τρίτης μείον 6 χ μείον ψ, ψ τρίτης μείον 6 χ μείον ψ, και παρομαστή θα έχει το 3 χ ψ τετράγωνο μείον χ. Λοιπόν, αυτή είναι μια διαδικασία έβρεσης της παραγόγου, της συνάντησης ψ τόνος της χ, μέσα από τη χρήση του θεωρήματος των μπλεγμένων συναρτήσεων. Σωστά. Έλατε που εμείς δεν το θέλουμε αυτό και θέλουμε να πάμε στα απλά, οπότε το αναφέραμε για να δώσουμε μία διεύρυνση της προσέγγισης των πραγμάτων ή αν θέλετε και μία εναλλακτική επιλογή τύπου, ο οποίος τύπος θα μας απαντήσει σε αυτά τα θέματα χωρίς πολύ 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 ζάλισμα, έτσι. Δηλαδή ότι θα είναι τόσο αυτό εδώ πέρα και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν καβάτζα, έτσι. Εμείς όμως ερχόμαστε και λέμε να αυτή είναι η συνάρτησή μας. Πάμε τώρα, έτσι, θυμόμαστε Βασίλη, χ ψ τρίτης μείον 3 χ τετράγωνο. Πάμε τώρα να δούμε το εξής. Να πάρουμε τη συνάρτηση αυτή εδώ, έτσι. Χ ψ τρίτης, έτσι, μείον 3 χ τετράγωνο. Χ ψ και 5. Θα μου πείτε, αυτό που θα πούμε τώρα μπορεί να είναι και πιο εύκολο. Δεν διαφωνώ. Δηλαδή τι κάνω εδώ. Προσέξτε, η θεώρηση, αφού έχω τη λεγόμενη πεπλεγμένη ή πλεγμένη συνάρτηση. Πλεγμένη, έτσι. Αυτό που λέει είναι πλεγμένες οι μεταβλητές. Δηλαδή δεν ξεχωρίζω, δηλαδή δεν μπορώ να εκφράσω το ψ συναντήσει του χ. Ψ του χ ίσον τόσο να πω. Έτσι, αυτή είναι η πλεγμένη συνάρτηση. Για να καταλάβουμε τη λέξη, μην μπερδευόμαστε. Πλεγμένη ή πεπλεγμένη. Επί το αρχαιότερο, καθότι τα μαθηματικά χρησιμοποιούμε κάποιες εκφράσεις πιο στερεότυπες, πιο παλιές σε κάποια σημεία. Λοιπόν, πλεγμένη συνάρτηση. Οπότε τα κάνω εγώ εδώ πέρα. Παραγωγίζω κανονικά και τι έχω. Έχω το χ να είναι μεταβλητή ανεξάρτητη. Το χ να είναι μεταβλητή, έτσι. Μεταβλητή, ωραία. Και το ψ να είναι συνάρτητη του χ. Κάτα γνωστά εδώ πέρα, έτσι. Να το. Άρα εδώ πάνω, αν παραγωγήσω, εμείς τα έχουμε. Τι θα έχουμε. Η παράγωγος του χ. Πόσο μας κάνει ως προς χ. Θα μας κάνει 1. Επί την ψ εις την τρίτη. Εδώ έχω κοινό με δύο συναρτήσεων. Το χ και το ψ τρίτης, έτσι. Μετά συν το χ το πρώτο επί την παράγωγο του δεύτερου. Ποια είναι η παράγωγος του δεύτερου? Παράγωγος του δεύτερου δεν πειράζει, αρνείται αλλά επιμένουμε. Οπότε θα μας κάνει το δεύτερο πόσο είναι. Είναι το 3 ψ εις το τετράγωνο, αφού είναι δύναμη στην συνάρτηση, επί την παράγωση βάσης, επί ψ τόνος του χ. Γιατί το ψ είναι συνάρτηση του χ. Δηλαδή κανονικά σαν δύναμη επί την παράγωγο της βάσης. Μείον μετά 3 επί την παράγωγο του χ τετράγωνο μας κάνει 2 χ. Ίσον τώρα. Χ επί ψ. Πόσο κάνει η παράγωγος του χ, κάνει 1. Πόσο επί το ψ συν χ επί την παράγωγο του ψ. Πόσο μας κάνει η παράγωγος του ψ, ψ τόνος. Εντάξει. 1. Πάλι χ. Χ επί ψ τόνος. Σωστά. Και από εδώ τώρα, αν πάμε εμείς και λύσουμε τι, ως προς ψ τόνος, έτσι. Δηλαδή, εδώ έχει χ ψ τόνος και εδώ έχει χ ψ τόνος. Δηλαδή, θα βγάλουμε το ψ τόνος του χ, θα βγάλουμε κοινό παράγοντα. Μέσα θα έχουμε πόσο, 3 χ ψ τετράγωνο, από εδώ. Εντάξει. Και από εκεί θα έχουμε πόσο, μείον χ. Ίσον, το άλλο μέρος τώρα, που θα μας κάνει πόσο, 6 χ συν ψ μείον ψ τρίτης. Και από ό,τι βγαίνει, τι συνεπάγεται, τι συμπέρασμα έχουμε. Ότι η ψ τόνος της χ είναι ίση με 6 χ συν ψ μείον ψ τρίτης προς πόσο, προς 3 χ ψ τετράγωνο μείον χ. Για να δούμε τώρα, αυτό που καταλήξαμε εδώ με αυτό που είχαμε πει προηγούμενα, έτσι, είναι το ίδιο. Για να δούμε. Τι βγάλαμε εδώ. 3 χ ψ τετράγωνο μείον χ στον παρομαστή. Σωστά, το ίδιο. 3 χ ψ μείον χ. Και στον αριθμητή εδώ έχουμε 6 χ και ψ μείον ψ τρίτης, έτσι. Έχουμε 6 χ μείον 6 χ μείον ψ και ψ, αλλά με ένα μείον μπροστά, ε. Άρα τα ίδια. Συνεπώς, δηλαδή, η απάντηση είναι η ίδια. Απλά αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εναλλακτική λύση. Ουσιαστικά εσύ πας και παραγωγίζεις εδώ τη συνάρτησή σου,
παίρνοντας το χ σαν ανεξάρτητη μεταβλητή και το ψ να είναι συνάρτηση του χ.